Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας αιωνιών. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, Θεοφόροι πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμον Θεό. Είναι απτεσμάτων άφεση παράσχητες ψυχές μου. Ευλογημός η Χριστέ. Και έπρεπε να κάνει χειρουργείο.
και ένας πάλι μη θρησκευάμενος άνθρωπος. Πάει και λέει στον κύριο Μάκη, του λέει ρε Μάκη, λέει, έχω μάθει ότι η γυναίκα και το παιδί του τάδε ανθρώπου θα κάνει χειρουργείο και είναι φτωχός, δεν τα βγάζει πέρα. Δεν μας έχουμε όλοι, λέει, ο καθένας ότι μπορεί να δώσει άλλος 20, άλλος 30, άλλος 50, άλλος 100, να μαζευτούμε, να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Και μου λέει ο κύριος Μάκης, μου λέει, γέροντα μου λέει, βγήκα στα σπίτια και πήγα. Πήγα και σε μερικούς ανθρώπους, μου λέει, που έρχονται στην ενορία μας. Έρχονται στην ενορία μας. Και μόλις τους είπα, θρησκευάμενοι άνθρωποι, μόλις τους είπα, μου λέει, να βοηθήσουμε τον τάδε άνθρωπο, αυτό έβγαλε με τίποτα. Αμέσως μου λέει, όσοι πηγαίναν στην εκκλησία, ευχαρίστως δώσανε. Σε αυτούς μου λέει που πηγαίναν εκκλησία, λες και είχαν οι τσέπες τους αγκάθια μέσα. Και μου λέει ο άνθρωπος, ο οποίος πάει εκείνος στην εκκλησία, ο οποίος που φτιάχνει τα κλικά, λέει, αυτοί είναι οι χριστιανοί μας. Αυτοί είναι οι χριστιανοί μας. Δεν ξέρετε πόσο στεναχωρήθηκα και τον παρέμεψα σε μία ομιλία που υπάρχει στο διαδίκτυο και του είπα, πήγαινε να δεις αυτή την ομιλία για να την ακούσεις. Που πόσες φορές σας έχω πει και εδώ, αδελφοί μου, ότι ο χριστιανισμός δεν φαίνεται μέσα εδώ. Που μπαίνετε μέσα στην εκκλησία, κάνετε τους μεγάλους σταυρούς, γέροντα την ευχή σας, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε. Ο χριστιανισμός φαίνεται μόλις περάσετε την πόρτα του ναού. Μόλις βγείτε από την πόρτα του ναού, εκεί φαίνεται ποιος είναι ο χριστιανισμός του καθενός μας. Είδατε, σας είπα ότι την προηγούμενη φορά και σας είπα ότι ζητάμε το έλεος του Θεού. Κύριε, ελέησόν με. Κύριε, ελέησόν με. Το λέμε συνέχεια. Ελέησόν με, Κύριε. Και πόσα Κύριε ελέησόν με είναι ο ψάλτης. Και σας είπα ότι η έκθεση που υπάρχει έξω από τον ναό είναι για να συμπληρώνονται αυτά τα 15 ενίκια που είναι κάθε μήνα από 300 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Κάθε μήνα. Και σας προέκλεψα να βοηθήσετε κι εσείς, παίρνοντας κάτι απ' έξω. Παίρνοντας κάτι. Και τι μου έκανε εντύπωση. Και μάλιστα σας είπα ότι πώς ζητάμε εμείς το έλεος του Θεού και δεν ελεούμε. Πώς περιμένω εγώ να με λεήσει ο Θεός, να με βοηθήσει ο Θεός, χωρίς εγώ να ελεώ, εγώ να είμαι σκληρόκαρδος. Πώς μπορεί εγώ να είμαι σκληρόκαρδος απέναντι στη φτώχεια του αλλού, απέναντι στη δυστυχία του αλλού. Πόσο ιδιωτελής μπορεί να είμαι και να λέω ότι εγώ θα δώσω τόσα μένει, αλλά μέχρι εκεί μπορώ, γιατί πρέπει να ζήσουν και τα δικά μου τα παιδιά. Πρέπει να ζήσουν την οικογένειά μου. Ναι, αλλά το μαλλί μου μένει να πάω να το φτιάξω και να το βάψω. Μου μένει. Να πάω να πάρω την κολόνια μου. Μου μένει να πάω να πάρω ένα ζευγάρι μου από ψυχιά. Μου μένει τώρα να δώσω κάτι στα γονάκια. Την ώρα που ο άλλος κινδυνεύει να πεταχτεί με την οικογένειά του
ότι όταν σας προέδωσα, πήγατε όλοι έξω και βοηθήσατε. Και γιατί με παραξένεψε. Πρέπει να προτρέψω κάποιον για να δείξει αγάπη. Για να δείξει ελεημοσύνη, πρέπει να προτρέψω. Δηλαδή, αν δεν το πει ο ιερέας, εάν δεν το πει ο ιεροκήρυξης, αν δεν το πει ο γέροντας, ο ηγούμενος, εγώ κάθομαι με σταυρωμένα χέρια. Αφού ξέρω τι έγινε αυτή η έκθεση έξω από τον ναό. Ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει. Μου έκανε εντύπωση. Και λέω, κοίταξε, τους είπες, λέει ο γέροντα, ο μόνος μου στον καιρό, κοίταξε, λέει ο πατέρα Μητάλη, τους είπες ότι πώς ζητάνε το έλεος του Θεού, ότι ο Θεός δεν θα τους δώσει αν δεν δώσω. Και φοβήθηκαν, λέω. Φοβήθηκαν. Σου λέει, αν δεν με ακούει ο Θεός και εμένα, αν δεν εδώ. Και φυσικά δεν σ' ακούει. Και φυσικά δεν σ' ακούει. Είναι δυνατόν εσύ να ζητάς το έλεος του Θεού και όταν σου το ζητάει ο άλλος να μην βοηθάς. Φυσικά δεν σε βοηθάει ο Θεός. Δεν σε ακούει. Αλλά είναι και δυνατόν ο χριστιανός. Είναι δυνατόν ο χριστιανός να το πεις. Πρέπει να το πεις ότι για να βοηθήσει εσένα ο Θεός πρέπει και εσύ να βοηθήσεις. Μα δεν είχε εφαρμόσει την πρώτη και κύρια εντολή. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου. Εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανύσης σου και των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Εσύ θα ήθελες να μην είχες να πληρώνεις το ενίκιο. Δεν θα ήθελες να σε ποτέ. Αυτό είναι η πρώτη εντολή. Να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και μετά αμέσως τον διπλανό σου σαν τον εαυτό σου, σαν τα παιδιά σου. Σαν το σπίτι σου πρέπει να έχει τα διπλανό μου. Ό,τι έχω εγώ θα έχει το διπλανός μου. Πρέπει να το πω εγώ. Πρέπει να το πει ο ιερέας. Δεν πρέπει και δεν πρέπει να το κάνω για να με βοηθήσει. Εάν το κάνω για να με βοηθήσει εμένα ο Θεός, να βοηθάω και εγώ, τότε τι μου θυμίζει. Τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου. Θα πληρώνεις για να σου παίρνουν τα σκουπίδια. Σου δίνω νερό και πληρώνεις ανταποδοτικά τέλη. Μην το λέγονται από το Δήμο ανταποδοτικά τέλη. Δηλαδή θέλει, θα κάνω πολύ ελεημοσύνη για να μου δίνεις κι εσύ. Και αν αυτό συμβαίνει, θα έπρεπε να συνέβαινε σε αρχαρίους χριστιανούς. Σε αρχαρίους, όχι σε ανθρώπους που ασπρίσαν τα μαλλιά τους μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Αυτό είναι το επόμενο παράδειγμα που σας είπα. Το τέταρτο, τι είναι τώρα. Και αυτή η κατάσταση με προβληματίζει πάρα πολύ. Το πώς δηλαδή κινούμεθα σαν χριστιανοί. Σαν χριστιανοί πώς και αυτή η σκληροκαρδία. Αυτό είναι σκληροκαρδία. Μου λέει λοιπόν ο πατήρ Αυγουστίνος σήμερα πως ερχόμασταν στον δρόμο. Μου λέει οι Προτεστάντες, ξέρετε δηλαδή πόσο έχουν αυξηθεί οι πάτερες στις ημέρες μας. Είτε είναι ευαγγελικοί, είτε είναι πεντηκοστιανοί που σηκώνουν τα χέρια όλοι μαζί και φωνάζουν και τα λοιπά. Γιατί, μου λέει, μόλις πας στην εκκλησία των πεντηκοστιανών, δες μου λέει τι συμβαίνει. Πήγανε μου λέει κάποια δικά μας άτομα από περιέργεια. Να δουν τι κάνουν αυτοί εκεί μέσα. Με το που μπήκαν στην εκκλησία τους, τα μέλη τους αμέσως τους αγκάλιασαν. Καλώς ήρθατε αδελφοί μας.
Από πού είσαι? Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στην εκκλησία μας. Μας αγκάλιασαν, λέει, μας ασπάστηκαν. Μας κέρασαν. Μας έβαλαν και καθίσαμε. Μετά που τελείωσε, μας κέρασαν. Γιατί λέει δεν μας ξέρανε και ήμασταν νέα άτομα που μπήκαμε καινούργια, δηλαδή στο δικό του χώρο. Μου λέει μια συμπεριφορά πλήρης αγάπης. Και η κοπέλα η μία μου μπήκε, λέει πάντα, εάν τους δείτε στη συμπεριφορά μου, λέει γιατί έχουν γίνει τον τέτοιο πεντηκοστιανό, εάν δείτε μου λέει τη καλή είναι στο πρόσωπό του, αν δείτε με πόσο ηρεμία μιλάει στα παιδιά μου, εάν δείτε και αυτός και η γυναίκα του μου λέει, προσέχουμε στη γειτονιά, λες πραγματικά, αυτή είναι η χριστιανή. Η όλη του συμπεριφορά μυρίζει Χριστό. Η όλη του συμπεριφορά μου λέει, από τον ναό τους, στο σπίτι, στη δουλειά του, στο δρόμο, στη γειτονιά. Και μου λέει γιατί αυτό. Διότι λέω αυτοί καλλιεργούν αυτά που σας λέω στα κινήματα. Και γιατί είναι. Αυτοί διαβάζουν και πολύ Αγία Γραφή. Διαβάζουν και μη διαδίκη κάθε μέρα. Την ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά. Απ' έξω και ανακατοτά. Και η Καινή Διαθήκη είναι καθρέφτης. Μου δείχνει τα ελαττώματά μου, μου δείχνει ποιος είμαι και αν προσαρμόσω το θέλημά μου στο θέλημα του Θεού, αλλάζω ζωή. Αλλάζω ζωή. Και αυτοί τους βλέπετε έχουν αλλάξει ζωή. Μου λέει δες εμάς. Και μου λέει, πήγα μου λέει, λέει η κοπέλα, πήγα λέει με το παιδάκι μου, σήμερα λέει στην ενορία, το Αγίο Ανδρέα. Και ο επίτροπος, έλα, έλα κυρία μου, την ώρα πήγα να κοινωνήσω, γρήγορα, γρήγορα, βιαζόμαστε, πέρασε η ώρα, έτσι, σε παρακαλούμε. Να πάω γρήγορα, γρήγορα, το παιδί να το κοινωνήσω. Επειδή μου είχα πει πρώτη φορά σε την ενορία μου, λέει, γιατί μου έλεγε συνήθως πάω σε ένα άλλο μοναστήρι και εκκλησιά του. Όταν μπήκα μέσα, ο ένας με τον άλλον έλεγε, αυτή είναι η κόρη με Κώστα. Η κόρη της Ελένης είναι, η μία με την άλλη, λέει. Μια ώρα, τους λέω, εκείνη είναι, α, είναι, δεν τη γνωρίζεις, παντρεύτηκε τον τάδε, σου λέω. Με στην εκκλησία τώρα, άκουγε η κοπέλα. Και μου λέει, ποια διαφορά. Πήγα μου λέει στην εκκλησία του Πεντηκοστιανών, των ερετικών, και είδε συμπεριφορά. Και επειδή τους έχουν και γείτονες, συμπεριφορά αγάπης. Το πώς με δέχτηκαν. Το πώς με πρόσεχαν μέσα στην εκκλησία. Μπήκαμε στην εκκλησία, ο νεοχώρος και ο επίτροπος άρχισε να τελειώνουμε. Με συγχωρείτε. Και μαγαζί αν έχεις και συμπεριφέρεσαι με τέτοιο τρόπο, έχασες το πελάτη σου. Έχασες το πελάτη σου. Αν πας σε ένα μαγαζί και σου πει γρήγορα κυρία Μάνη να τελειώνει, πελάτη, τι θέλει. Σιγά που ξαναπάσεις σε αυτό το μπακάλι με το μανάδι που θα ψωνίσεις. Θα χάσεις το πελάτη σου. Το καταλαβαίνετε ότι αυτή η συμπεριφορά και σαν μαγαζία βλέπαν την εκκλησία οι επίτροποι και οι παπάδες μερικοί, σαν μαγαζία την βλέπανε. Ούτε καλοί επαγγελματίες δεν είμαστε. Είμαστε οι χειρότεροι επαγγελματίες. Και σαν μαγαζία την βλέπαν την εκκλησία. Από πού ζούμε. Ποια είναι αυτή η συμπεριφορά.
χώρο της Εκκλησίας. Αυτό τι δείχνει? Το πόσο καλλιέργητη είναι η ψυχή μας. Και φυσικά εκείνη, όσο καλή συμπεριφορά και να έχουν, δεν σώζονται γιατί είναι στην αίρεση. Είναι στην πλάνη. Οι παιδικοστιανοί, οι καθολικοί, οι προτεστάντες, μάρτυρος Ιαχωβά, όλοι αυτοί. Είναι στην πλάνη, στην αίρεση. Και δεν σώζονται. Αλλά δείτε όμως ότι έχουν πιάσει το μήνυμα της Καινής Διαθήκης και του Χριστού, που τι λέει? Ότι ο Χριστός σου αλλάζει το χαρακτήρα. Και πάρτε τα παραδείγματα που σας είπα. Ο άνθρωπος που ήταν μακριά από τον Χριστό πήγε ψώνισε στο φίλο, άφησε 100 ευρώ, κάναν 50 και του λέει τα άλλα 50 θα τα δώσει στο γέροντα νεκτάρι. Έχω μάθει ότι πληρώνεται ενίκεια των ανθρώπων αυτών. Και δεν είναι άνθρωπος της Εκκλησίας. Και δεν είναι άνθρωπος. Ο άλλος που έχει τα κλικά και είπε να μαζέψουμε από 20, 30, 50 ευρώ για το παιδί του αλλού που είναι άρρωστο. Και όταν απευθύνθηκε σε θρησκευάμενους, άντε το κοινό, δεν δίνω. Πας στην εκκλησία των παιδικοστιανών, στην αίρεσή τους, και εκεί βλέπεις χριστιανική συμπεριφορά. Μπαίνεις με στους δικούς μας, τους Ορθοδόξους, τους Ναούς, στην Ορθόδοξη την Εκκλησία και αντιθέτως σε σχολιάζουν, σε κουτσοβολεύουν, σε κοιτούν όπως σε κοιτούν και δεν σου δίνουν και καλή σημασία. Μην μου πείτε ποιος το πάσει, ποιος επίτροπος σας έδωσε σημασία όταν μπήκατε στον ναό. Όχι εδώ, στην ανορία σας όπου πλησιάζεστε. Ποιος σας καλωσόρισε? Ποιος σας ευχαρίστησε καταρχάς? Θα σας πει στο τέλος, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην Εκκλησία. Γιατί θα μπορούσες να έχεις πάει σε μια άλλη ενορία να εκκλησιαστείς. Και να δούμε αυτήν την συμπεριφορά. Είμαστε όλοι βλαμμένους. Και σου λέει, εδώ θα έρθει την κερακατίνα, εδώ θα ανάβει το κεράκι, θέλοντας και εμείς. Ρωτώ. Αυτοί είμαστε εμείς, αδελφοί. Και ο Κύριος, και ο Θεός. Και αν μπορούμε μετά, γιατί δεν μαζεύουμε κόσμο στην Εκκλησία? Γιατί δεν μαζεύουμε κόσμο στα κηρύγματα? Γιατί δεν μαζεύουμε κόσμο στις συναντήσεις μας? Με ποια συμπεριφορά? Όταν ο άλλος δεν δει την εν Χριστώ συμπεριφορά. Και σας είπα και την δική σας συμπεριφορά. Πρέπει εγώ να σας πρόξω να βοήθησετε. Το κίνητρο της αγάπης μέσα σας που είναι. Από το εστέρημά μου να βοηθήσω και εκεί. Ο μόνος μου. Δεν με ρωτήσει ο γέροντας. Πού είναι αυτή η αγάπη? Βλέπετε, αδελφοί μου, σε ποια ψυχική κατάσταση ευρισκόμαστε και αν κάνουμε κάτι, το κάνουμε με σκοπό αντάλλαγμα. Να ελεήσει και εμένα ο Θεός. Όχι γιατί αγαπάω, όχι γιατί πονώ τον συνάνθρωπό μου. Πότε αρρώστησε κάποιος από εσάς, το παιδί σας, και ήρθε ο παπάς της ενορίας σας να σας δει στο σπίτι, να μάθετε, εκκλησιάζεστε, ο καθένας στην ενορία που εκκλησιάζεται, ο παπάς του λογικά τον ξέρει, αφού εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή και κάθε 15 να πηγαίνεις, τον ξέρει ο παπάς και η επίτροπη. Μπήκε στο νοσοκομείο, στο σπίτι. Όχι να τον φωνάξεις εσύ τον παπά να σου κάνει ευχαίρετο. Αυτό τον φώναξες εσύ.
Πότε ήρθε ο παπάς από μόνος και να σου πει και να Κατίνα και να Μαρία, δεν σε είδα στην εκκλησία, να πάρει τηλέφωνο και ανησύχησα. Είσαι καλά. Δεν σε είδα στον άμα. Τι θα αντιληφθείς αν σου χτυπήσει ένα τηλέφωνο. Όμως εμάς είχε ρίξει πολύ χιόνι στο μοναστήρι και πήρε νυχτιάτικα ο Μητροπολίτης μας και μου λέει, πατέρα Νεκτάνη, εσείς? Λέω, ναι, λέω. Μου λέει, τι καιρό έχετε εκεί, παιδί μου? Λέω, χιονίζει σε μας, λέγοντατε, πολύ χιόνι. Μου λέει, έχετε πετρέλαιο, σκεπάσματα έχετε, μην κρυώσετε. Και η μοναχή μου λέει, έχω. Λέω, έχουμε βάλει το σεβασμιότατε. Πριν 3-4 χρόνια, που είχε ρίξει πολύ χιόνι. Αμέσως τι αισθάνεται. Λέω, κοίταξε, μας αγαπάει ο Θεσπότης. Νύχτα, λέω, είναι. Και είδε ότι χιονίζει έξω και σκέφτηκε τα παιδιά. Σκέφτηκε τους μοναχούς, τους ιερείς. Και τους, μας πήρε τηλέφωνο να δει. Έχουμε να βοηθήσει, να δει πως θέλουμε κάτι. Πόσες φορές σε πήρε αποφάσεις της ενωρίας. Ο Επίτροπος, η Εκκλησιαστική Επιτροπή. Πού βοηθάς μέσα στον ναό. Και σε είδε ότι δεν είσαι εδώ. Δεν είσαι μέσα στον ναό. Πλήρη αδιαφορία. Εδώ καφενείο αν έχεις και δεν πάει ο πελάτης, μία-δύο, αρχίζει ο καφετζής και ανησυχεί. Και αρχίζει και ρωτάει. Ρε παιδιά, τι έγινε ο κ. Παναγιώτης, είναι καλά? Και μου παίρνει τηλέφωνο ο καφετζής. Από ενδιαφέρον, από φιλία, έστω και να το κάνει και από συμφέρον, για να μην χάσει τον πελάτη. Εμείς το κάνουμε. Ούτε από συμφέρον. Για να αντιληφθεί ο άλλος ότι πράγματι ενδιαφέρομαι και τον αγαπάω. Μετά πώς θέλω να τον κερδίσω? Πώς θέλω αυτός ο άνθρωπος να είναι κοντά μου? Πώς θέλουμε εμείς να έρθουν και άλλοι άνθρωποι στην εκκλησία? Πώς θέλουμε να έρθουν και άλλοι άνθρωποι στην εκκλησία και να γεμίσει ο ναός μας από νέους, από παιδιά, από μικρούς, μεγάλους, ενήλικους? Πότε μπει μέσα, γυρίζουμε όλο το κεφάλι και το κοιτάμε. Το προσκυνήσουμε με το μάτι και μετά ρωτάμε λίγο. Αυτός ποιος είναι που πήγε? Αντί να το καλωσορίσουμε. Αντί να σηκωθούμε και να πούμε, έλα αδερφέ μας. Έλα αδερφή μας. Οι γυναίκες, κάτσε κοντά μας. Καλωσόρισες. Πού τέτοια συμπεριφορά. Και ρωτώ, τι σχέση έχουμε εμείς με τον Χριστό? Η καρδιά μας, τι σχέση έχουμε με τον Χριστό? Σήμερα είναι το Αγίου Ανδρέα. Ο Χριστός κάλεσε κοντά του τον Ανδρέα. Να τον κάνει τι? Ο Ανδρέας ήταν ψαράς, ήταν σαν γράμματος, ψαράς. Και μάλιστα οι Εβραίοι και σκληρόκαρδοι. Είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι είναι σκληρόκαρδοι. Το λέει και η Εγγραφή, δεν το λέω εγώ. Και ακόμα και ο Χριστός είπε για τη σκληροκαρδία σας, που ο Μωυσής τα έκανε αυτά. Το λέει επανειλημμένος. Και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Κάνεις λοιπόν τον άνθρωπο και τον άλλαξε. Ψαράς, αγράμματος, τον άλλαξε. Το άλλαξε όλη του τη ζωή, όλο του χαρακτήρα. Και εσύ σήμερα είναι Άγιος. Είναι ο Άγιος Ανδρέας.
και τον εορτάζουμε. Και όχι μόνο τον άναψε, αλλά για τα πιστεύω του, σταυρώθηκε κι αυτός όπως σταυρώθηκε ο Χριστός. Ο Άγιος Ανδρέας πέθανε πάνω στο σταυρό κι αυτός. Και μάλιστα το σταυρό ανάποδα. Για να του έρχεται το αίμα στο κεφάλι. Ακόμα πιο βασανιστικά. Κι όμως, για αυτά που πίστευε, για αυτά που γνώρισε, απέκλεισε ότι δεν ήταν οι υπολαιότητες. Έδωσε τη ζωή του. Εμείς, πού είναι ο Χριστός μας λέει. Και ξέρετε που είναι το λάθος. Το λάθος σε εμάς, αδελφοί μου, είναι ότι γεμίσαμε θρησκευάμενους ανθρώπους. Όχι αγίους. Δημιουργήθηκαν στρατοί και λεγεώνες χριστιανών θρησκευάμενων. Εγώ είμαι θρησκευάμενος. Εγώ είμαι της Εκκλησίας. Να σε βράσω και εσένα και εμένα, αν είμαστε έτσι της Εκκλησίας. Ότι το χειρότερο είναι ο θρησκευάμενος άνθρωπος. Θρησκευάμενοι είναι και οι μουσουλμάνοι που κόβουν τα κεφάλια. Τον άλλον μας, τον χριστιανό ή τον άλλον, οπουδήποτε μπορούν. Θα έχετε δυσταθείτερο. Για τον Αλλάχ θα κόβουν τα κεφάλια. Δεν το κόβουν γιατί έχουν κάτι μαζί τους. Θρησκευάμενοι είναι αυτοί. Και αυτοί είναι θρησκευάμενοι, στον Θεό πιστεύουν. Και επειδή είναι πιστοί αρκετά, θρησκευάμενοι, κόβουν το κεφάλι σας, γιατί δεν είσαι σαν κι αυτούς. Το ίδιο είμαστε κι εμείς. Απλώς εμείς δεν κόβουμε κεφάλι. Δεν θα το κάνουμε. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Εγώ τον σκοτώνω τον άλλον, παίρνω ένα άλλο από τη γλώσσα. Και με τη γλώσσα σε σκοτώνω. Σε θαύω, σε κουτσοπολέμω, σε κατακρίνω και με το μάτι τρόπο σου σε κοιτάω. Αυτό λέγεται χριστιανισμός. Αυτό λέγεται χριστιανισμός. Έχει περάσει μέσα. Θρησκευάμενος είναι. Γιατί πάω στην εκκλησία, λίγο για όλη μου το πέρα. Κάνω το σταυρό μου. Ακούω και κηρύγμα. Του πατρός Νεκταρίου, πηγαίνω στο κήρυγμα. Α, βέβαια, εγώ δεν χάνω κήρυγμα. Ακούς μερικές να λένε και μερικοί. Δεν χάνω κήρυγμα. Αν λέει πώς. Τι να το κάνω. Εάν η συμπεριφορά σου είναι αυτή. Στρατιές θρησκευωμένων ανθρώπων. Το πιο επικίνδυνο. Που με το παραμικρό, μόλις σου κάνει ο άλλος κάτι, δυο μέτρα να σου καταπατήσει. Στο χωριό την περιουσία. Έχεις πάει πέντε δικαστήρια. Θα του κόψεις και την καλημέρα. Θα το κόψεις και την άλλη μέρα. Και αν δεν το πας στο δικαστήριο, θα λες με αδίκησε να μου ζητήσει συγγνώμη για να το μιλήσω. Αυτό δεν είναι και ο Χριστός, έτσι και όσο θα κάνουμε. Το κόβουμε την άλλη μέρα. Το πάμε στο δικαστήριο. Να τον βλέπουμε και να στρίβουμε από άλλον χρόνο. Να τον κατακρίνουμε. Αυτό δεν λέει ο Χριστός, έτσι να ζούμε. Κι όμως αυτό κάνουμε αδέρφια. Γιατί δεις την καθημερινότητα, το τι κάνουμε και τα παραδείγματα που σας είπα στην αρχή, αυτό τι είναι. Και ο μεν πρώτος είναι, δεν ήταν λέει πάνω της Εκκλησίας, και μου άφησε 50 ευρώ για δημοσύνη για τα ενίκια. Ήξερε ότι είμαι φίλος σας και είπα θα δώσα στον πατέρα Νεκτάρη. Ο άλλος μου λέει πάλι δεν ήταν της Εκκλησίας. Και ήρθε και μου είπε
Ο Κερμάκης ήταν της Εκκλησίας. Αυτός που γίνει το ζαχαρό. Και πάει ο άλλος και του λέει, αυτή η πάντα, πρέπει να γίνει η οικογένεια, το παιδί του, η γυναίκα του, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Του λέει, πρέπει να κάνει χειρουργείο και δεν έχουν λεφτά. Δεν μαζευόμαστε όλοι μαζί. Και ο Κυρμάκης χτύπησε τρεις πόρτες, τέσσερις ανθρώπων που πάνε στην εκκλησία. Και δεν του έδωσε κανείς από την εκκλησία. Από τους θρησκευάμενους. Βοηθάμε αλλού εμείς. Εμείς βοηθάμε αλλού. Η συνηθισμένη απάντηση. Μου θυμίζει γι' αυτό και πάντα τα παιδάκια τα κάλαντα, τα κουδούνια, μας τα παράγει. Έτσι δεν είναι, πως χτυπήσει τα κάλαντα το παιδάκι. Μας τα παράγει, παιδί μου, πήγαινε. Και ρωτώ, αδελφοί, ο Χριστός θέλησε να κάνει θρησκευόμενους. Θρησκευόμενοι τον εστάβωσαν. Ο Άννας, ο Καϊάφας, δεσποτάδες είχαν κιόλας. Με μήτρα και με πατερίτσα. Τι ήταν ο Άννας, τι ήταν ο Καϊάφας. Το ιερατείο. Οι θρησκευάμενοι που ακολουθούσαν τους παπάδες και τους δεσποτάδες. Ακολουθούσαν τον Άννα και τον Καϊάφα. Αυτοί εστάβωσαν τους θρησκευάμενοι. Ποιοι ήταν αυτοί που φώναξαν σταυρωθείτο. Ποιοι ήταν αυτοί που φώναξαν σταυρωθείτο. Θρησκευάμενοι ήταν. Οι Εβραίοι. Θρησκευάμενοι. Δεν ήταν άθεοι οι Εβραίοι. Ήταν θρησκευάμενοι οι Εβραίοι. Αυτό είναι το ζήτημα. Και ο Άννας ο Καϊάφας ήταν αρχιερέας, δεσπότης. Εβραίος αλλά τι, πίστευε στον αληθινό Θεό. Οι Εβραίοι είχαν τον αληθινό Θεό. Αυτοί δεν τον είχαν. Πίστευαν στο μόνο αληθινό Θεό. Και όμως αυτοί που πίστευαν όπως πιστεύουμε στον αληθινό Θεό σήμερα είναι εμείς. Και όμως αυτοί οι θρησκευάμενοι που πίστευαν στον αληθινό Θεό, αυτοί φώναξαν άλλον άλλον στάβωσαν αυτό. Είναι λοιπόν ο θρησκευάμενος ότι το χειρότερο. Και γι' αυτό ο Χριστός δεν ήθελε να κάνει θρησκευόμενος. Ο Χριστός ήθελε να κάνει πιστούς. Ο Χριστός ήθελε να κάνει πιστούς. Ανθρώπους δηλαδή που τον εμπιστεύονται. Ανθρώπους που τον εμπιστεύονται. Γι' αυτό σας είπα, δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει το βιβλίο, ο Ιησούς, η αγάπη της καρδιάς μου, ο έρωτας της καρδιάς μου, ο Ιησούς. Δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει, αλλά όποιος δεν το έχει διαβάσει, να το πάρετε απ' έξω από την έκθεση, να το διαβάσετε. Να μάθετε τι σημαίνει πιστεύω στον Χριστό. Δεν είμαστε θρησκευάμενοι και ούτε πρέπει να είμαστε θρησκευάμενοι. Θρησκευάμενος είναι ο υποκριτής. Είναι αυτός που έρχεται με, κάνει το σταυρό του, προσκυνάει, πλησιάζεται, κοινωνάει, αλλά στην πράξη δεν κάνει τίποτα απ' έξω. Και είναι επικίνδυνος αυτός. Έτσι είναι και οι μουσουλμάνοι. Θρησκευάμενοι και μετακόβουν κεφάλι. Γιατί αυτός ο θρησκευάμενος που δεν εφαρμόσει αυτά που λέει ο Χριστός. Και γι' αυτό τον Άγιο Ανδρέα σήμερα, σε τι τον εκάλεσε ο Χριστός. Να τον ακολουθήσει. Πού? Στον δρόμο της αγιότητος. Γι' αυτό ο Χριστός δεν θέλει θρησκευάμενους. Ο Χριστός θέλει αγιότητα. Ο Χριστός δεν μας θέλει θρησκευάμενους. Μας θέλει αγίους. Το ξαναλέω. Δεν μας θέλει ο Χριστός θρησκευάμενους. Μας θέλει αγίους. Και για να μην το ξεχνάμε αυτό, με το που μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, τι προσκυνάς. Εικόνες Αγίων. Πρώτα τον μόνο Άγιο, τον
Ιησού Χριστό και μέσα στους Αγίους. Και τι είναι και ο κύριος ο Οδιάκη, ο ναός και η γύρω σου, κοίτα τον, Αγίους. Για να σου πει τι, ξύπνα βλάκα παπά, ξύπνα βλάκα, Χριστιανέ, ο χώρος αυτός είναι για να δημιουργεί Αγίους. Ο χώρος αυτός είναι για να φτιάχνει Αγίους, όχι θρησκευμένους. Για να καλλιεργείται η αγιότητα. Γι' αυτό είναι αυτός ο χώρος. Και εμείς αδελφοί μου, κατά πόσο καλλιεργούμε αυτή την αγιότητα. Μπαίνουμε στον ναό, κοιτάω τις εικόνες, τις προσκυνώ. Δεν ακούτε τι λένε και σήμερα, φαντάζομαι οι παπάδες, πήγατε εκκλησία σήμερα. Πήγατε. Πήγατε. Μίλησε ο παπάς για τον Άγιο Ανδρέα. Ας, τι μας είπε στο τέλος, είμαι σίγουρος ότι το είπε. Να μιμηθούμε τη ζωή του Αγίου Ανδρέα. Όλοι οι παπάδες το είπε. Την ίδια καραμέλα έχουν όλοι. Και σωστή καραμέλα. Αυτή. Να μιμηθούμε τη ζωή του, ακριβώς. Γι' αυτό η Εκκλησία κάθε μέρα γιορτάζει έναν Άγιο. Γι' αυτό έχουμε γεωγραφήσει τους Αγίους, να τους βλέπω μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία και να λέω, εγώ Θεέ μου, κατεργάζομαι την αγιότητα. Είμαι απλά θρησκευάμενος. Είμαι απλά θρησκευάμενος. Δηλαδή, μπαίνω, είμαι θρήσκος, μπαίνω, βγαίνω, αλλά δεν κάνω τίποτα. Εδώ η Εκκλησία είναι για να εμπιστεύομαι τον Χριστό, να το δείτε στο βιβλίο, αναλαμβάνω να το διαβάσετε. Εμπιστεύομαι τον Χριστό, αυτό σημαίνει πιστεύω στον Χριστό. Και με οδηγεί ο Χριστός στην αγιότητα. Και γι' αυτό δεν βλέπετε στα κηρύγματα και τις ομιλίες, τι προσπαθώ να περάσω. Και με το τούτο. Και με όλες τις ομιλίες. Το πώς θα καλλιεργήσουμε μέσα μας την αγιότητα. Η αγιότητα είναι εκείνη η οποία αλλάζει το χαρακτήρα μας. Όταν τα κύτταρά μας αγιάσουν. Όταν ο νους μας αγιάσει. Όταν η καρδιά μας αγιάσει. Ο υπόλοιπος είναι θρησκός. Και γι' αυτό τον βλέπεις, ενώ είναι εντάξει απέναντι στα θρησκευτικά καθήκοντα, όπως οι Εβραίοι, στην πράξη τον βλέπεις συνέχεια την έσχος. Στην πράξη κοινάζει στα ρούχα σου και λες Παναγία μου, αν είναι έτσι χριστιανοί, ο Θεός δεν με φυλάει. Πόσες φορές το έχουμε πει. Και λέμε κρίμα που είναι και της Εκκλησίας. Κρίμα. Τι εννοεί είναι της Εκκλησίας. Δεν βρίσκουν. Αλλά όχι Άγιος. Και η Εκκλησία είναι ο χώρος που μπαίνεις μέσα για να σου θυμίσει ότι πρέπει να γίνεις Άγιος. Αυτό προσπαθούμε με τις ομιλίες που θα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα να βοηθήσω τον ίδιο μου τον εαυτό. Και εγώ στο μοναστήρι γι' αυτό πήγα. Δεν είμαι Άγιος, αλλά το μοναστήρι είναι το σχολείο εκείνο που σε διδάσκει το πώς θα γίνεις Άγιος. Και μάλιστα είναι όχι απλό σχολείο, είναι εντατικό φροντιστήριο. Είναι εντατικό φροντιστήριο. Και η ενορία του ίδιο πράγμα είναι. Το σχολείο το οποίο σε μαθαίνει και σε διδάσκει το πώς θα οδηγηθείς στην αγιότητα. Και μπαίνοντας μέσα από τον ναό, αυτό σου θυμίζει. Γι' αυτό έχει τους Αγίους. Γι' αυτό σε βάζει να προσκυνήσεις αμέσως έναν Άγιο. Με το που παράγεις το χέρι σου, κάνεις το σταυρό σου και προσκυνάς. Αλλά όταν προσκυνάς, πρέπει να λες τον εαυτό σου, τι προσκυνάω, πού πήγα. Εγώ πώς είμαι, πέτυχα κάτι, διόρθωσα, άλλαξα, είναι δυνατόν να έχουμε ιερετική.
τη συμπεριφορά που θέλει ο Χριστός. Και εγώ που έχω την Ορθοδοξία, την μόνη αληθινή πίστη, να μην έχω ορθόδοξο βίωμα, σωστή ζωή, όπως θέλει ο Χριστός. Είναι δυνατόν εκείνοι να έχουν προσαρμόσει τη ζωή τους σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και εγώ να μην έχω προσαρμόσει ως ορθόδοξος τη ζωή μου σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Πώς είναι αυτό? Και αδελφοί μου, δεν είναι να αρέσουμε. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Όταν ήρθαμε σε αυτή τη ζωή, δεν μας ρώτησε κανείς. Ούτε και όταν θα φύγουμε. Ούτε και όταν θα φύγουμε. Θα μας ρωτήσει. Μην μου πείτε κανείς ότι θα σας ρωτήσει την ώρα που φεύγετε. Θα έρθει και θα σου πει να σε πάρω. Όπως δεν σε ρώτησε όταν γεννήθηκες, δεν σε ρωτάει και όταν φεύγεις. Και όπως έλεγε σε ένα μοναχό σήμερα το πρωί, του λέγα μην τρέχεις παιδάκι μου, λέω. Ναι, μην φοβάσαι για όταν δεν σκοτωνόμαστε. Μην τρέχεις παιδί μου, λέω. Ναι, δεν σκοτωνόμαστε σε εσύ. Του λέω, άκουσε να δεις. Το εισιτήριο είναι κομμένο. Έχουμε βγάλει όλοι το εισιτήριο. Απλώς δεν ξέρουμε με ποιο λεωφορείο και τι ώρα φέρνουμε. Διδάμε στο εισιτήριο που έχουμε στο χέρι. Απλώς δεν ξέρουμε, θα περάσει το λεωφορείο των 8, των 10, των 5, των απογευματινών, των βραδινών. Το εισιτήριο το έχουμε. Στο χέρι όμως. Ανά πάσα στιγμή που θα φύγουμε. Ανά πάσα στιγμή. Και το ζήτημα είναι ότι ο Χριστός, όπως σας έχω πει σε άλλες ομιλίες, δεν θα μας ρωτήσει, αδελφοί μου, όταν σπουδάσαμε, ούτε αν κάνατε παιδιά, όταν παντρευτήκατε, ούτε αν φτιάξατε σπίτια, ούτε αν πήρατε αυτοκίνητα, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μας ρωτήσει. Τίποτα. Θα σου πει, εγώ σε κάλεσα σε αγιότητα, όχι να γίνεις θρήσκος. Θρήσκοι και εκεί που είστε, θρήσκοι. Άμα πάτε εκεί και δείτε στην Κίνα, γεμάτη είναι είδους, θρησκιά. Και τα τζαμιά, πάτε και εδώ που έχει τζαμί και μαζεύονται οι μουσουλμάνοι, όλοι στα γόνατα είναι, τους βλέπετε και στα γόνατα πως έρχονται. Θρήσκοι. Και ποιο θρήσκοι από εμάς. Αλλά ο θρήσκοιος είναι επικίνδυνος άνθρωπος. Αυτή η στάθος σαν τον Χριστό. Η θρήσκοι. Οι θρήσκοι μπορεί να κάνουν πολλά περισσότερα κακά και να είναι και σκληρόκαρδοι και ανελεήμονες. Όπως μου είναι και ο κύριος Μάκης. Μα να πάω και όταν μου λέει σε τριστές ως ανθρώπους εκκλησίες. Και όταν χτύπαμε μου λέει πόρτες της γειτονιάς που δεν πάνε εκκλησία, όλοι μου δώσανε μου λέει. Ούτε ένας δεν μου πω όχι. Και οι άνθρωποι της εκκλησίας δεν μπορώ, δεν έχω, δεν βγαίνω, δίνω αλλού, βοηθάω αλλού. Την ιδεολογία μου είναι στο στόμα. Αυτοί είμαστε. Μας δείχνει λοιπόν σήμερα το παράδειγμα του Αγίου Ανδρέα, ο οποίος Άγιος Ανδρέας, αψαράς, αγράμματος, ακαλλιέργητος, σκληρόγραφος και όπως είπαν οι ιερείς σήμερα, να μιμηθούμε τον Άγιο. Ναι, στο να αλλάξουν κανείς χαρακτήρα και ζωή. Όχι θρησκή. Πιστή στον Ιησού και βαδίζουμε τον δρόμο για την αγιότητα. Κάθε φορά που θα μπαίνουμε μέσα στον ναό, κοιτάει τον άτομο στους Αγίους και θα λες, έτσι πρέπει να είναι η ζωή μου. Πρέπει να γίνω έτσι. Πώς! Πώς θα γίνω, το έχουμε πει σ' άλλες ομιλίες. Όχι κάνοντας το δικό μας θέλημα. Αλλά όπως έχω πει, κάνοντας το θέλημα του Θεού, που είναι γραμμένο μες στην Καινή Διαθήκη. Αυτός που διαβάζει Καινή Διαθήκη, βρίσκει το θέλημα του Θεού. Και αν δεν ξέρει γράμματα, υπάρχουν ομιλίες να ακούει. Και αν είναι κουφός,
ας ρωτάει μόνος του τον Χριστό και την Παναγία. Χριστέ μου, εσύ θα το έκανες ποτέ αυτό, αν κάνεις κάτι. Θα το έκανες, Χριστέ μου, Παναγία μου, θα το έκανες. Θα μείνεις έτσι, θα ενεργούσες έτσι, Παναγία μου. Αγία μου Κατερίνη, εσύ θα ενεργούσες έτσι. Θα μείνεις έτσι, θα την όσουν έτσι. Θα έκανες αυτό. Θα μείνεις έτσι στο παιδί σου. Θα μείνεις έτσι στη γυναίκα σου. Γυναίκα θα μείνεις έτσι στον άντρα. Εσύ Παναγία μου θα το έκανες. Όχι. Κανένα ξέρω λοιπόν, η συνείδησή μου είναι εκείνη η οποία με καθοδηγεί. Γιατί στο βάθος της συνείδησεώς μας κρύβεται τη φωνή του Θεού. Ξέρουμε ποιο πρέπει και είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Άρα λοιπόν, ο Χριστός ήθελε να κάνει όχι θρήσκους, αλλά αγίους. Και εμείς θέλω, αδελφοί μου, να βαδίσουμε τον δρόμο της αγιότητος. Γεμίσαμε θρησκευάμενους. Γεμίσαμε από θρησκευάμενους. Ανάγκη Αγίων Χριστιανών έχουμε. Ανάγκη Αγίων Ιερέων. Ανάγκη Αγίων Μοναχών. Ανάγκη Αγίων Δεσποτάτων έχουμε. Αυτό έχουμε ανάγκη. Ας αγωνιστεί ο καθένας λοιπόν, όχι να είναι θρήσκος, αλλά να είναι πιστός στον Χριστό, να του έχει πιστοσύνη και να βαδίσει τον δρόμο της αγιότητος. Αμήν. Να ψάχνουμε όλοι μαζί το σέλνουμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέγξου και σώσου ημάς.